είμαστε πάντα στο Rail Entertainment Studio στον Πειραιά και τα νέα που μάθαμε μόλις τώρα. Ο Σπάρτακος θα αντιμετωπίσει τον Μέντορα σε ένα singles match, σε έναν απλό αγώνα όπου διακυβεύονται πολλά όμως. Και από τον Πειραιά ας κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι κυρίες και κύριοι έχουμε αποκλειστικά πλάνα από την πρώτη υπεράσπιση του Ηλία Μαρκόπουλου, την πρώτη του υπεράσπιση για το International Championship. Αντιμετώπισε τον Κλήτους στο Fall River της Μασαχουσέτης σε ένα match στο Top Rope. Ο Κλήτους είναι ένας παλαιστής που έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν τον Ηλία Μαρκόπουλο. Τον έχει κερδίσει και όλες τις περισσότερες από αυτές και ο αγώνας είναι πάρα πολύ σκληρός, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το ΣΜΑΚ για να δείξει σε όλους εσάς μέσω του Antenna Plus. Ο Ηλία Μαρκόπουλος έδωσε πολύ σκληρό αγώνα. Το ΣΜΑΚ για ακόμα μια φορά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διεθνής τίτλος του ΣΜΑΚ, του International Championship, ταξιδεύει. Το ΣΜΑΚ γίνεται παντού γνωστό. Ο Ηλίας Μαρκόπουλος βέβαια έφαγε πολύ ξύλο σε αυτό το μάτς. Αλλά τελικά με ένα όπα, όπως θα δείτε εδώ, το DDT, το σήμα κατά τη θέση του Ηλία Μαρκόπουλου, κέρδισε το μάτς. Ο Greek Excellence παρέμεινε International Champion και οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει να αντιμετωπίσει και άλλους αντιπάλους στο Top Rope, άλλους 2-3 αντιπάλους, όλα για το International Championship.